Η Κυριακή, αγαπητοί μου, μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνο σαν μια αισθητή υπόθεση να τον είδει ο λαός και να αναφωνήσει το «Κύριε ελέησον», ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω τη φράση. Ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία και η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επανέλαβα, γιατί αυτό θα είναι το θέμα μας. Είναι το σχολείο που πρέπει να φοιτήσει ο πιστός για να γίνει τέλειος χριστιανός. Και η παιδεία του Σταυρού άρχισε πολύ νωρίς από αυτόν τον παράδεισο τον πρωτοπλάστο. Θα ήταν χωρίς αξία η αρετή του Αδάμ, αφού ο Θεός τον δημιούργησε αγαθόν, αν ο Αδάμ δεν μετήρχε το μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής της υπακοής με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Από τον καρπόν αυτόν, μόνον αυτού του δέντρου δεν θα δοκιμάσετε. Και τότε απεδείχθη η ελευθερία του Αδάμ, η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Ο Αδάμ έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός, που αγαπά το πλάσμα του, προέκτηνε την παιδαγωγία του ανθρώπου καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε ένα συγκεκριμένο λαό που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Πράγματι, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο, σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή, αν μου επιτρέπετε, κάποια πράγματα θα μας το δείξουν. Όλη η ιστορία του Αβραάμ, μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής, ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Σήκω φύγε την πατρίδα σου, πήγαινε εκεί που θα σου πω, από εκεί φύγε και έλα εδώ τώρα που θα σου δείξω πάλι. Ήταν βορειοδυτικά η πρώτη προσέγγιση του Αβραάμ, μετά να κατέβει εις τον χώρο της Παλαιστίνης και λοιπά. Όλη αυτή η πορεία δεν ήταν παρά ένας σταυρός, επειδή ήταν θέμα υπακοής. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα ήταν μία παιδεία σταυρική. Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό του στην έρημο, όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή εξυφανίστη από το λαό του Θεού. Η επιθυμία του κρέατος, για σκεφτείτε, των σκόρδων και των γρομιδιών κατέστησε κάποιους αρνητάς της παιδείας του Σταυρού. Εκεί στην έρημο επεθύμησαν μερικοί κρέας,
τους έδωσε ο Θεός τα ορτίκια, την ορτιγομήτρα. Και πολλοί πέθαναν, γιατί έπεσαν να τα παστώσουν για να έχουν να τρών, να τρών, να τρών, και δηλητηριάστηκαν και πέθαναν. Επεθύμησαν τα κρομίδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου. Επεθύμησαν να γυρίσουν πίσω. Εκείνοι όμως που υπέμειναν, υπέστησαν την άσκηση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω και κλήθηκαν επιθυμητέ. Και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Σημειώσατε ότι και οι τάφοι τους ονομάστηκαν τάφοι των επιθυμητών. Και όλοι αυτοί πέθαναν αμέσως εις την έρημον. Το μάνα ήταν μια τροφή από τον ουρανό και ήταν μια μοναδική τροφή. Κάποιοι είπαν ότι προσόχθησε η ψυχή αυτών εν το άρτο τούτο το διακαίνω. Δηλαδή μπούχτησε, προσόχθησε, μπούχτησε η ψυχή τους με αυτό το κούφιο, κούφιο ψωμί, το μάνα. Και αυτοί ετιμωρήθησαν. Σημειώσατε, όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι το μάνα είχε την γεύση εκείνη που ο καθένας μπορούσε να επιθυμεί. Χαρακτηριστικό αυτό. Γενικότερα δε σαν τηγανίτα βουτυγμένη μέσα σε μέλι. Ήταν η γεύση του μάνα. Κι όμως γόνισαν. Δεν δέχτησαν δηλαδή την παιδαγωγία του Σταυρού. Γιατί? Γιατί το μάνα ήταν μία παιδεία των αισθήσεων. Μία τροφή. Γεύσεις εξ υποκειμένου πολλές, εξ αντικειμένου μία. Ήθελε ο Θεός ο Άγιος του Ισραήλ, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, δεν θα πάψω πάντα να σας το λέω, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργεί πάντοτε ο Θεός Λόγος. Όχι ο Πατήρ, αλλά ο Υιός, που αυτός ενυνθρώπισε κατόπιν και βρέθηκε ανάμεσα στο λαό του, να βιώσει, ήθελε ο λαός του να βιώσει το Σταυρό. Προεννοείται του ιστορικού Σταυρού. Ώστε όταν εκείνος θα εσταυρούτο από τους Σαδουκαίους, Σαδουκαίους αρχιερείς. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό? Αρχιερείς, αρχιερείς που ήσανε άπιστοι. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Ακούστε, οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Τι κρίμα, τι δυστυχή. Μήπως και σήμερα έχουμε αρχιερείς και ιερείς Σαδουκαίους, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν ο λαός θα ανεγνώριζε τον Ιησού Χριστόν, έστω και αν εκείνοι οι άρχοντες τον κατεδίκασαν, που εβίωσε την κορυφή της σταυρικής θυσίας. Και τώρα ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Σε αυτή πλέον κατεστητών τρόπων δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα. Εμείς ανήκουμε στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη. Και απαριθμούμε. Πρώτον, είναι η παιδεία της πίστεως. Ναι, όλοι έβλεπαν να σταυρούται ένας ψηλός άνθρωπος. Ψηλός, το ψημεγιώτα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος. Αυτό θα πει σκέτος, γυμνός. Γυμνός δηλαδή, σκέτος, άνθρωπος. Τι έβλεπαν? Ένας άνθρωπος να σταυρώνεται. Όμως κάποιοι άρχισαν να βλέπουν ότι δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος.
Έτσι. Ο ληστής, ο εκατόνταρχος και όποιος άλλος είναι οι πρώτοι που άρχισαν να διακρίνουν. Ξέρετε τι μεγάλη κουβέντα ήταν αυτό που είπε ο ληστής? «Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου». Ποια βασιλεία? Ο ληστά. Αυτόν που επικαλείσαι πεθαίνει ως κατάδικος. Και εσύ είσαι κατάδικος. Και εσύ θα πεθάνεις. Πού θα σε θυμηθεί? Σε ποιο μέρος? Πού? Και ο Κύριος του είπε, σε βεβαιώνω, σήμερα. Σήμερα. Όχι αύριο, σήμερα. Θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Να η πίστη. Συνεπώς ο Σταυρός εδώ παιδαγωγεί στην πίστη και γίνεται σχολείο και μάθημα της πίστεως ο Τίμιος Σταυρός. Δεύτερο, είναι η παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Και αν ο Θεός δείχνει τόση αγάπη σε εμάς και εμείς σαν χρέος πλέον, πρέπει να αποκριθούμε στη δική του την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του, σαν αγάπη προς όλα τα πλάσματά του, τους ανθρώπους, αλλά και την άλογη φύση. Τρίτον, ο Τίμιος Σταυρός μας παιδαγωγεί στο καθήκον. Είναι η παιδεία του καθήκοντος. Ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού, αλλά σαν χρέος, που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι γύρω μας πολλά. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει, ένα δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, ένα δι. Το πρέπει αυτό πρέπει ουσιαστικά να εκπηδά από την αγάπη. Και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να κάνω εκείνο. Όπως ο Χριστός έλεγε, ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί. Τέταρτον, είναι η παιδεία της εντύμου εργατικότητος. Δεν είναι ανάγκη να σε βλέπει κανείς, σε βλέπει ο Χριστός. Είναι αυτό που γράφει ο Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή του και στην προς Εφεσίους επιστολή του. Η δούλη, τότε υπήρχε η δουλεία, υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα Κυρίης. Μη εν οφθαλμοδουλίες, ποια είναι η οφθαλμοδουλία? Με βλέπει το αφεντικό, με βλέπει ο προϊστάμενος, εργάζομαι. Δεν με βλέπει, δεν δίνω καμία σημασία. Ως ανθρωπάρεσκη, μόνο και μόνο για να αρέσετε, αλλά εν απλότητη καρδίας, φοβούμενη των Θεών και παν ότι εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Θα είναι ένα αφεντικό μου σαν να είναι αφεντικό μου ο ίδιος ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να είναι δίπλα μου άνθρωποι, δεν με ενδιαφέρει να με δουν και να με εκτιμήσουν άνθρωποι. Ο Χριστός με βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης ακόμα, αν θέλετε, εις τις δασοληψίες. Δεν είμαι κατεργάρης. Η εντιμότητα στις σχέσεις και στις υποσχέσεις που μπορεί να έχουμε τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι σταυρός. Είναι μαθητεία παρά την βάση του σταυρού. Πέμπτο, είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει το σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό και λέγει, πολλοί περιπατούσιν, εννοείται εκ των χριστιανών, το λέγει αυτό εις τους Φιλιππησίους,
ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είπα. Νυν δε και κλαίων λέγω. Τώρα δε και κλαίγοντας το αναφέρω. Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Είδατε, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να μαθητεύσει στο Τίμιο Σταυρό, στο σχολείο του Τίμιου Σταυρού, είναι εχθρός του Σταυρού. Τα ακούσατε, είναι εχθρός του Σταυρού. Ον το τέλος απώλεια. Με το τέλος τους θα χαθούν. Θα πάνε στην κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία. Όταν κάνεις Θεό σου την κοιλία, τι θα φάω και τι θα πιω και δεν βαριέσαι. Είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών. Και η δόξα τους είναι, καφώνται για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Εν τη αισχύνη αυτών. Σου λέει, έχω τόσες φιλενάδες, έχω τόσους φίλους, πέφτω στην πορνεία, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Μπρά. Τότε λοιπόν είσαι εχθρός του Σταυρού, ή τα επίγεια φρονούντες, εκείνοι οι οποίοι φρονούν επίγεια πράγματα κοσμικά και αμαρτωλά. Φυλάτη τις αισθήσεις του ο πιστός, διότι δια του Σταυρού του Χριστού συνειδητοποιεί ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ, είναι στον ουρανό. Και αν θέλετε και ένα έκτο, είναι η παιδεία του Σταυρού που μας διδάσκει γενικά την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του είναι σταυρικόν. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, η νηστή, η προσευχή, κάθε αμαρτωλός περιορισμός, είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Σου λέει, αισθάνομαι να με γαργαλάει το στομάχι μου. Δεν θα φάω. Αμαρτία είναι. Αισθάνομαι να με γαργαλούν τα ένστικτά μου. Δεν θα ανταποκριθώ. Αμαρτία είναι. Ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος ούτε καν προσεγγίζει την έννοια της ασκήσεως. Η έννοια κόσμος, εντός εισαγωγικών η λέξη κόσμος, και κόσμος δεν σημαίνει ο αριθμός των ανθρώπων, το πλήθος των ανθρώπων μόνον, αλλά και η νοοτροπία του κόσμου. Πώς ο κόσμος σκέπτεται. Η έννοια λοιπόν κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος εκφράζεται με τη μόδα, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω γιατί, που είναι η νοοτροπία του, όπως και η γνώμη του κόσμου. Μόδα δεν είναι απλώς ντύνομαι τώρα το καλοκαίρι έτσι και το χειμώνα αλλιώς. Μόδα είναι ο τρόπος του σκέπτεστε. Προσέξτε, θα το επαναλάβω. Είναι ο τρόπος του σκέπτεστε. Το πώς σκέπτομαι. Αυτή είναι δηλαδή η νοοτροπία. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία του κόσμου είναι πολύ μακριά από το σχολείο της παιδείας του Τιμίου Σταυρού. Μια τέτοια αποχή από τον κόσμο, εάν ο πιστός την πετύχει, βέβαια επιφέρει θλίψη. Όπως και ο Σταυρός επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, εν το κόσμο θλίψη έχετε. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ζείτε. Πάρετε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και βέβαια, η παιδεία να νικήσουμε τον κόσμο λαμβάνεται από το Τίμιο Σταυρό. Μην το ξεχνάμε. Ο Παύλος έλεγε μετά από ένα άγριο λιθοβολισμό του εις τα Λύστρα. Θυμάστε τι έλεγε. Τον νόμισαν ότι είχε σκοτωθεί.
και σαν ψόφια σκυλή τον έστειλαν από τα πόδια να τον πετάξουν πέρα, αφού λιθοβολήθηκε. Ο Παύλος όμως δεν είχε πεθάνει. Ήτανε παρόν και ο Τιμόθεος, ο μακάριος Τιμόθεος. Και σηκώθηκε όρθιος ο Παύλος. Φυσικά έφυγε από τα Λύστρα και είπε: «Δια πολλών θλίψεων, δι πρέπει, δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, δι πρέπει, ημάς εισελθεί εις την Βασιλεία του Θεού». Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθουμε εις Κρήτονα καλύτερο, αγαθότερο, παράδεισο, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι εχθρός μας το κοσμικό φρόνημα. Να σκεφτόμαστε κοσμικά. Κοσμικά δεν σκέφτομαι βέβαια όταν πρέπει να φροντίσω το μεροκάματό μου, την εργασία μου. Δεν είναι αυτό το κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ανδρεία. Και η ανδρεία κατά τους αρχαίους Έλληνες ήταν μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές. Αλλά και οι πατέρες εδέχθηκαν την αρετή της ανδρείας σαν θεμελιώδη αρετή. Αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Γιατί αν δεν έχουμε εκτιμήσει το τι πιστεύουμε, τότε όλα στο κενό πέφτουν. Να αντιληφθούμε ποιος είναι εκείνος που ετανίσθη επί του Σταυρού. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να μάθουμε την ταυτότητά Του. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα αγαπητοί μου και κληρικοί αγνοούμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Για να μην πω τα παρακάτω. Για να μην πω αν πιστεύουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού ότι είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού κλπ. Κλπ. Για να μην πω τα παρακάτω. Και αυτή την εκτίμηση έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής. Ναι, ναι, ο Μωυσής. Γράφει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Πίστη, δηλαδή με την πίστη, Μωυσής, μέγας γενόμενος, ειρνήσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ. Αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί της θυγατέρας του Φαραώ, αφού έφυγε από το παλάτι. Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού. Μάλλον προτιμών να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού, γιατί με το λαό του Θεού βγήκε στην έρημο, δεν έμεινε στο παλάτι του Φαραώ. Ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυση, παρά να έχει την απόλαυση της αμαρτίας που είναι πρόσκαιρη. Και γράφει: «Μίζων απλού τον ηγισάμενος τον Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού, γιατί θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού και ο ονειδισμός του Χριστού είναι ο Σταυρός». Παλαιά Διαθήκη, 1500 χρόνια π.Χ. θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού ήταν σπουδαιότερος από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Καταπληκτικά πράγματα. Και ο ονειδισμός του Χριστού λοιπόν είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και όλα αυτά γιατί ο Μωυσής δια της πίστεως απέβλεπε, σημειώνει ο Παύλος στην προς Εβραίους, εις την μισθαποδοσία που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι αγαπητοί μου να γίνομαι καλοί μαθητές της παιδείας του Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.